Καλώς τους. Καλώς ήλθατε η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Δύο ώρες εμείς το πρωί ραδιόφωνο στους 97,2. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά στους 97,2, 8 με 10 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Ένας κοινός τίτλος, δύο εκπομπές καθημερινά. Μία ραδιοφωνική και μία τηλεοπτική. Μας τιμάει στήριξη και υποστήριξη όλων σας. Χαιρετάμε ολόκληρο το νησί μας αλλά και όλους τους απόδημούς μας. Όλους εσάς που ζείτε σε όλο τον κόσμο, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και αυτή την ώρα μας κάνετε συντροφιά και να είστε πάντοτε καλά. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα σπουδαίο άνθρωπο και Έλληνα πάνω απ' όλα. Είναι κάποιες στιγμές που δεν θα πρέπει να λέμε ποτέ ποτέ και αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει γιατί στα 32 χρόνια δουλειάς τώρα πέρασαν από το στούντιο, συναντήθηκα με πολλούς και αξιόλογους ανθρώπους, σημαντικούς, ο καθένας στον τομέα του. Σήμερα στο στούντιο της εκπομπής έχουμε έναν άνθρωπο με μεγάλες επιτυχίες, με μία απίστευτη ενέργεια, με σημαντικές συνεργασίες, αλλά και με τραγούδια πια που έχουν αφήσει το στίγμα τους και παραμένουν στην ιστορία του μουσικού πενταγράμμου. Αλλά ξέρετε, συμβαίνει και κάτι μαγικό με τη μουσική. Όταν διαφορετικοί ψυχισμοί συναντώνται και ευθυγραμμίζονται και γίνονται ένα, τότε έχουμε αυτή τη μουσική μαγεία. Κυρίες και κύριοι, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τιμά τον αγαπητό κύριο Ηλία Ανδριόπουλο με δύο πολύ ξεχωριστές συναυλίες που έχει προγραμματίσει για να γίνουν στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Στο στούντιο είναι μαζί μας ο κύριος Ανδριόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα πολύ θερμά σας λόγια. Είναι αλήθεια, ξέρετε, δεν μας δίνεται η ευκαιρία πολύ συχνά να συναντούμε ανθρώπους και σαν και εσάς εδώ στην ανατολική πλευρά του ελληνισμού, γιατί διαψεύστε με αν κάνω λάθος, το έθνος είναι ένα, η υπηκότητα είναι άλλο και η ιστορία είναι κοινή. Και όταν μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να συναντούμε ανθρώπους σαν και εσάς εδώ στο μικρό αυτό νησί, το μοιρασμένο εδώ και μισό αιώνα, είναι ιδιαίτερη η χαρά μας. Διαφορετικά θα πρέπει να μπούμε σε ένα αεροπλάνο και να έρθουμε στην Αθήνα για να μπορέσουμε να σας δούμε και από κοντά και να δούμε και το έργο σας. Και είμαι σίγουρος ότι και οι φίλοι τηλεθεατές αλλά και οι θεατές των συναυλιών, των δύο που θα δώσετε, θα χαρούν ιδιαίτερα που θα σας συναντήσουν επί σκηνής, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Το ελπίζω. Το ελπίζω. Έχουμε ένα πρόγραμμα επιμεληθεί για τις δύο συναυλίες που πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στην αισθητική στάθμη του κυπριακού ελληνισμού. Το πρόγραμμα περιέχει δύο έργα. Μάλιστα. Το ένα είναι γραμμένο πάνω στις οδές του Ανδρέα Κάλβου και το δεύτερο στους προσανατολισμούς του Οδυσσέα. Μάλιστα. Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές θα το ερμηνεύσουν. Ναι. Τάσης Χωστογιαννόπλος της ΟΔΕΣ, η Θεοδόρα Μπάκα της Προσανατολισμούς. Οι προσανατολισμοί θα ακουστούν και για πρώτη φορά στην Κύπρο. Για πρώτη φορά στην εκδοχή αυτή που έχω επεξεργαστεί. Μάλιστα. Για συμφωνική ορχήστρα, χοροδία, φωνή, θα ακουστούν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Μάλιστα. Και βέβαια η μεικτή χοροδία Άρης Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά. Τη μουσική διεύθυνση την έχει ένας διαπραπής Έλληνας μαέστρος, ο Μίλτος Λογιάδης. Και θα έλεγα ότι είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη Συμφωνική Ορχήστρα για αυτή την εξαιρετική τιμή που μου αποδίδει αφιερώνοντας δύο συναυλίες στα έργα μου. Ξέρετε, η τιμή είναι για ολόκληρο το νησί με την παρουσία σας εδώ. Επί σκηνής και ο διακεκριμένος ηθοποιός και ο δόκτωρ Κώστας Χαραλαμπίδης, ο οποίος θα διαβάσει ποίηση Κάλβου και Λίτη. Ναι. Σε αυτές τις δύο συναυλίες. Η μία θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη στις 23 Μαρτίου στις 8.30 το βράδυ στο Πατήχιο, Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, και η δεύτερη την επομένη 24 Μαρτίου την ίδια ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Λευκωσία και Λεμεσός θα έχουν την τιμητική τους. Βέβαια και εσείς από τις υπόλοιπες πόλεις είστε κοντά, μπορείτε να διαλέξετε μια από τις δύο μέρες για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη συναυλία με τον αγαπητό κύριο Ανδριόπουλο. Να δούμε παρακαλώ η συνάντηση στο κοντρόλ το διαφημιστικό των συναυλίων.
Στις συναυλίες με τίτλο «Μουσική και ποίηση», η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου παρουσιάζει τα έργα «Προσανατολισμοί και ΟΔΕ» του καταξιωμένου Έλληνα συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλου, βασισμένα σε ποίηση «Οδυσσέα Ελίτη» και «Ανδρέα Κάλβου». Ερμηνεύουν Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Βαρύτονος, Θεοδόρα Μπάκα, Μέτζο Σοπράνο, Χοροδία Άρης Λεμεσού. Αφήγηση Κώστας Χαρλαμπίδης. Διευθύνη ο Μίλτος Λογιάδης. 23 Μαρτίου, Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. 24 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Ώρα έναρξης 8:30. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλο, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ναι. Και είναι και ναι. 21 Μαρτίου, είμαστε στην Αερινή Ισημερία και είναι και η Παγκόσμια ημέρα χρωμάτων. Είναι ένας εκπληκτικός συνδυασμός ναι, για να ναι, μπορέσει ναι. με τον καλύτερο τρόπο να υποδεχθεί αυτή την υπέροχη εποχή του χρόνου. Ναι. Γιατί τη χρειαζόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Ιδίως μετά τα τελευταία γεγονότα και στα Τέμπη, αλλά και ναι. στο τι συμβαίνει ευρύτερα στον κόσμο, αλλά και το τι περάσαμε τα τελευταία 3 έτη και με αυτή την πανδημία, ναι, ναι, η οποία προκάλεσε πολύ κόστος. Βέβαια. Θα έλεγα. Βέβαια. Θανάτους, ψυχολογικό κόστος στους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους. Ναι. Ήταν ένα στενάχωρο. Ευτυχώς νομίζω ότι τελείωσε και ξεφεύγουμε από αυτό. Ναι, αμήν, Παναγία μου. Γιατί το χρειαζόμαστε. Χρειάζεται ο κόσμος να ανασάνει, επιτέλους. Ναι. Υπάρχουν τα καθημερινά προβλήματα. Λέμε πάντοτε δόξα τω Θεώ και ευχαριστούμε που έρχονται, γιατί τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά είναι πολύ ο καιρός όπου είμαστε συνεχώς σε μια ευθεία χωρίς κάποια διέξοδο. Αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε, τη διέξοδο αυτή τη δίνετε και εσείς ωστόσο να ξέρετε, γιατί ο κόσμος πέραν από την αγάπη που έχει για σας, όταν κάνει κλικ σε ένα από τα τραγούδια, θα ταξιδέψει έστω σε αυτά τα 3-4 λεπτά και θα ξεχαστεί. Είναι μια υπέρβαση. Είναι μια υπέρβαση. Ναι. Και ελάτε παρακαλώ. Προσπαθούμε μέσα από την τέχνη, μέσα από τα τραγούδια, τη μουσική, να υπερβούμε την καθημερινότητα και να δημιουργήσουμε μια άλλη πραγματικότητα. Η τέχνη είναι και μια συμπίκνωση, ωστόσο, δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Βεβαίως, ναι. Βέβαια. Ναι. Η τέχνη πρέπει να έχει το χάρισμα της συμπίκνωσης και της αφαίρεσης. Ναι. Εάν δεν δει ένας καλλιτέχνης αυτά τα δύο πράγματα, ίσως κάνει λάθη στις συνθέσεις του, στην αντίληψή του, ας πούμε, για την τέχνη, πώς πρέπει να λειτουργεί η τέχνη. Μάλιστα. Και στην επικοινωνία που θα έχει με το φιλόμορφο κοινό. Μάλιστα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ποιες διαστάσεις παίρνει η προσωπική μας ευθύνη, ιδίως αυτή την περίοδο, όταν δεν προσπαθούμε δραστικά να αλλάξουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει ή δεν μας βολεύει, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Γιατί τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων, είδαμε τον κόσμο, πέραν από κομματικές και πολιτικές τοποθετήσεις, το ξεκαθαρίζω, και φανατισμούς, να αντιδρά. Ναι. Και να διεκδικεί. Νομίζω αυτό θα πρέπει να συμβαίνει σε όλη την ιστορία του ελληνισμού για να μην επαναλαμβάνονται και τα ίδια λάθη ιστορικά. Έχετε απόλυτα δίκιο. Η απάθεια και η αδράνεια είναι ένας πολύ κακός σύμβουλος. Mm. Οι άνθρωποι πρέπει να αντιδρούν. Ναι. Σε ό,τι τους θετικό και σε ό,τι αρνητικό. Μάλιστα. Στη ζωή. Δεν πρέπει να μένουν απαθείς και να μην σηκώνονται από τις καρέκλες και από τα σαλόνια τους. Και τον καναπέ τους και το βόλεμά τους. Από τον καναπέ τους και αυτό, ναι. Η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό συγκλονίστηκε από αυτό το φρικτό, το τραγικό δυστύχημα. Ναι. Και είναι λογικό να δημιουργήσει ένα σοκ στην νεολαία και στον ελληνικό λαό. Και μία αντίδραση, ωστόσο. Και μία αντίδραση, γιατί βέβαια, θα λέγατε ότι τα τελευταία χρόνια ίσως να πάσχουμε και από αυτή την ασθένεια της υπεραπλούστευσης. Ναι. Της υπεραπλούστευσης και της, θα έλεγα, και της παθητικής συμπεριφοράς. Ναι, και του όχα αδερφέ. Ας μην κάνουμε αυτό που δεν μπορούμε σήμερα, ας τα αφήσουμε για αύριο. Αυτό είναι καταστροφικό, γιατί είναι μια διαφορία για τα για τα έξω πράγματα. Και είναι και τα μια παθητική στάση. Που όταν έχει υγεία η κοινωνία, ο λαός πρέπει
σε ό,τι συμβαίνει γύρω του, είτε είναι καλλιτεχνικό γεγονός, είτε είναι ένα γεγονός άλλο, ναι, άλλου είδους, πολιτικό, δεν ξέρω τι, κοινωνικό κλπ. Μάλιστα. Πρέπει να παίρνει θέση, να μην μένει απαθής. Μάλιστα. Ο ΔΕ και προσανατολισμοί, λοιπόν, 5η 23 Μαρτίου στις 8.30 στο Παντύχιο Δημοτικό Θέατρο και Παρασκευή 24 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, επίσης στις 8.30 η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου τιμά τον αγαπητό κύριο Ηλία Ανδριόπουλο. Έχω στα χέρια μου τις σκηνές και εικόνες μιας εποχής. Είναι το 4ο κατά σειρά πόνημά σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό Τάκη Μιχαήλ που μου το έστειλε από τη Λεμεσό και το πήρα στα χέρια μου. Βλέπετε, πήρα και τις σημειώσεις μου. Και εντόπισα πάρα πολλές αλήθειες εδώ, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Πάρα πολλές αλήθειες. Στέκομαι στο εξής. Η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμη, έλεγε κάποτε ο Γιώργος Εφαίρης. Ας είναι καλά αυτό το μαρτυρικό ακροτήρι του ελληνισμού, που δείχνει να μην έχει χάσει την ψυχή του και να επιμένει πεισματικά. Μιλώ για το λαό, στα ωραία και στα μεγάλα κινήματα της καρδιάς, που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα μας έχουν εγκαταλείψει προπολού. Ναι. Νομίζω, κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό γράφτηκε με... Είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι μια κατάθεση ψυχής ενός καλλιτέχνη, ο οποίος ρίχνει τη ματιά του και η ματιά, ξέρετε, του καλλιτέχνη πρέπει να είναι διαφορετική σε σχέση με τη ματιά των άλλων, ναι, όταν αναφέρονται και σε θέματα πολιτικής και σε θέματα τέχνης, μουσικής. Μάλιστα. Και οτιδήποτε. Ο καλλιτέχνη, ναι, τι που σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, να έχει, ο καλλιτέχνης πρέπει να διαθέτει τόλμη και καθαρότητα. Μα. Τόλμη και καθαρότητα. Ακόμα και εκεί που κάνει λάθη μέσα στο πόνημά του και κάποιοι, μάλιστα, έχουν το δικαίωμα να διαφωνήσουν, τα λάθη του να είναι, να προέρχονται από ανιδιοτέλεια και όχι από ιδιοτέλεια. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να το γράψει κάθε καλός καλλιτέχνης που αγωνιά για κάποια πράγματα, που διανύει σχεδόν μια πορεία και φτάνει προς το... καλλιτεχνική και βιολογική, θα έλεγα, και φτάνει προς τη Δύση. Πρέπει να, παράλληλα με τη μουσική του, γιατί είναι μια προέκταση της μουσικής και της τέχνης σου. Είναι. Το βιβλίο. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, και θα έλεγα ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και είναι και μια διέξοδος. Ναι, βέβαια. Μια διέξοδος. Ναι. Μια διέξοδος. Ίσως και αυτά που θα θέλατε να πείτε, και δεν σας δίνεται η ευκαιρία ή ο χρόνος ο κατάλληλος, πια εδώ, ανοίγοντας και μετροφιλώντας, είναι όλα εκεί. Και ο νοών νοήτο, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Και δεν γίνονται και όλα τα πράγματα για τα λεφτά, ξέρετε. Γίνονται και για την ψυχή μας στο τέλος της μέρας, ρε αδελφέ. Ας με επιτραπεί η γενιά έκλωση. Η δική μου διαμορφώθηκε με αυτή την αντίληψη. Όταν γράφαμε τα τραγούδια στα πρώτα χρόνια της, που εισχωρούσαμε και εμείς μέσα στο χώρο της μουσικής, μας συνέπαιρνε ένας ενθουσιασμός ότι αυτό που γράφουμε πρέπει να είναι όμορφο. Ναι. Και αφού εμείς το δεχόμαστε ως όμορφο, είχαμε πολλές πιθανότητες να το δεχτεί και ο κόσμος. Ναι. Δεν σκεφτόταν κανείς, και δεν βάζω μόνο τον εαυτό μου, με συγχωρείτε, αλλά και τους φίλους, τους τραγουδιστές που έπαιρναν τότε και έκανα πρόβα, την Μπέλου, την Πρωτοψάλτη και αυτά, σε εκείνα τα όμορφα, τα ηρωικά χρόνια, ότι αυτό θα έχει επιτυχία και θα μας δώσει χρήματα. Καθόλου δεν το συζητούσαμε. Όμορφα τραγούδια. Ναι. Και να διακριθούμε μέσα από όμορφες μουσικές και τραγούδια. Αυτό ήταν το όνειρό μας. Και αυτό έγινε. Και δεν έγινε μόνο. Και ιστορικά πια έχει καταγραφεί. Και αυτό δεν τιμά μόνο εσάς. Τιμά όλο το ελληνικό πεντάγραμμο και την πορεία του. Γιατί αποτελείται πια ένα σημαντικό μέρος αυτού, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Και επειδή είμαστε τηλεόραση και θέλουμε να χαϊδέψουμε και λίγο τα αυτιά μας, μας επιτρέπετε να ακούσουμε λίγο αυτά τα ειδόνια στην Ιθάκη και να επανέλθουμε, παρακαλώ, από τους καλούς συναδελφούς της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, παρακαλώ. Τα ειδόνια πια δεν θα έρθουν στην Ιθάκη.
πέρασμα θα έχει η ζωή. Ο κόσμος όλος είναι μια γιορτή, απ' την Τριπολίτσα στο Δερβενά. Ηλίας Ανδριόπουλος και Μάνος Ελευθερίου, αυτή η κινηματογράφηση έγινε όταν η ΕΡΤ πια είχε κλείσει. Ναι. Και ο κόσμος έβρισκε διέξοδο στα στούτιο της ΕΡΑ, όπου ερχόταν για να υποστηρίξει και το ρόλο της κρατικής τηλεόρασης. Όπως το λέτε. Γιατί ο ρόλος της κρατικής τηλεόρασης είναι εντελώς διαφορετικός από του ιδιωτικού τομέα. Όχι γιατί δεν πρέπει να υπάρχει, θα πρέπει να συνυπάρχει άλλη αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και εδώ στο νησί επίσης, όταν αυτό είναι μοιρασμένο, μισό αιώνα τώρα, αγαπητέ μου, ναι, κύριε Ανδριόπουλε. Και ο στόχος και ο σκοπός. Σας παίρνω σε ένα κεφάλαιο σημαντικό. Μίκης Θεοδωράκης. Είχατε και έχετε γράψει ότι σήγησε η φωνή του και ότι αυτός ο άνθρωπος υπήρξε παλικάρι, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Δεν ζήγιζε κέρδη και ζημιές, έβγαινε μπροστά και τίναζε στον αέρα καριέρες, βολέματα και ήσυχη ζωή. Την άποψή του την εξέφραζε δυναμικά, με θάρρος και με τόλμη. Γι' αυτό αρκετές φορές βρέθηκε απέναντι σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και σε κάθε εξουσία. Υπηρετήσατε την περίοδο των πέτρινων χρόνων στην Ελλάδα ως φαντάρος. Και αυτά τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Και μετά όταν πια όλο αυτό το σύστημα κατέρευσε, με το τίμημα βέβαια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, αρχίσατε τυλά-τυλά τα πρώτα βήματα μουσικά. Και είμαι σίγουρος ότι όλο αυτό το αγωνιστικό επηρέασε τις συνεργασίες, αλλά και τα πρώτα μουσικά βήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδριόπουλε? Έτσι, όπως το λέτε. Ναι. Έτσι, όπως το λέτε. Ο αείμνηστος Θεοδωράκης με τιμούσε με τη φιλία του. Συναντιόμαστε συχνά. Και στο σπίτι του στην Αθήνα. Κατέβαινε στην Ολυμπία, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Μάλιστα. Και συζητούσαμε και μιλούσαμε ατελείωτα. Ναι.
τον μάλιστα το 2020, λίγο πριν ξεκινήσει η μάστιγα του κορονοϊού, τον είχα επισκεφθεί για τελευταία φορά, ναι, και είχαμε μιλήσει και μάλιστα ενώ ήταν κουρασμένος στο κρεβάτι, είχε να σηκώσει το κρεβάτι έτσι και για να μπορεί έτσι εγώ με απέναντί του να συζητάμε, κάτσε 3,5 ώρες. Στην πρώτη ώρα του λέω Μίκη, να σε αφήσω γιατί σε κουράζω. Όχι, κάθισε. Συνεχίσαμε. Στις 2 ώρες, Μίκη, να σε αφήσω γιατί. Όχι, κάθισε. 3,5 ώρες. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένας άνθρωπος αγνός. Αγνός ο Θεοδωράκης. Ήταν, όπως το λέω και στο βιβλίο, πατριώτης. Πέρα ότι ήταν κορυφαίος καλλιτέχνης που τίμησε τη χώρα μας, μάλιστα, στα πέρατα του κόσμου. Ήτανε πατριώτης, θερμός πατριώτης. Ήτανε ειλικρινής. Έκανε και λάθη. Ναι. Έκανε και αστοχίες. Αλλά θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι το έκανε από ένα παραρμητισμό που είχε ο Θεοδωράκης. Και όχι από ιδιοτέλεια καθόλου. Και χωρίς ίχνος πονηριάς. Όχι, όχι. Ναι. Είμαι σίγουρος. Γι' αυτό πολλές φορές βρέθηκε αντιμέτωπος έστω από μια παρόρμηση της στιγμής. Ναι. Και είπε κάποια πράγματα που δεν ανήκω άρεσε. Στη γενιά των ανθρώπων των όρθιων. Γι' αυτό και δεν με καταλαβαίνουν, είπε τελευταία. Ναι. Αναφέρεται, ναι, χαρακτηριστικά στο σκηνές και εικόνες μιας εποχής. Πόσο δίκιο είχε. Τι κάναμε εμείς. Από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό μας αρχείο, επειδή γνωρίζουμε αυτή την αγάπη που έχετε για τον αείμνηστο Θεοδωράκη, αυτόν τον παγκοσμίου φήμης μουσικό και δημιουργό, ψάξαμε και βρήκαμε το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν απαγορευμένος στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, την περίοδο της Χούντας των Αθηνών. Και εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, όπως και στην ΕΡΤ, την ΕΝΕΔ, την ΕΙΡ, υπήρχαν συνταγματάρχες που έλεγχαν το τι μεταδιδόταν και τι δεν θα έπρεπε να μεταδίδεται. Οι δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη στην Κύπρο ήταν απαγορευμένοι. Ένα κρατικό κανάλι. Και στην Ελλάδα, ναι. Ένα κρατικό κανάλι υπήρχε τότε, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και από το ραδιόφωνο, κόντρα στις αποφάσεις των Αθηνών, οι δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη επέζοντο. Το ξέρω, το γνωρίζω, γιατί ήμουν στρατιώτης το 1971 στην Κύπρο. Μάλιστα. Και άκουγα τις εκπομπές του φίλου μου και αείμνηστου του Μιχάλη Πασιαρδή. Μάλιστα, ορίστε. Είδατε. Τι κάναμε. Βρήκαμε το πρώτο βίντεο όταν ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης έφτασε στην Κύπρο και στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Σε παραπήγματα τότε και λιώμενα το αεροδρόμιο, όχι αυτό που ξέρετε σήμερα. Και έφτασε για πρώτη φορά μετά την Χούντα των Αθηνών. Εκεί τον συνάντησε ο αείμνηστος Δημήτρης Ανδρέου. Θέλετε να ακούσετε τι λέει για αυτά τα πέτρινα χρόνια, αλλά και για το τίμημα που η Κύπρος πλήρωσε, κύριε Ανδριόπουλε? Βεβαίως, ναι. Παρακαλώ, συνάντηση στο κόντρολ. Μίκη Θεοδωράκη, είχατε χρόνια πολλά να επισκεφτείτε την Κύπρο και την επισκέπτεστε σήμερα κάτω από πολύ τραγικές συνθήκες. Πώς αισθάνεστε? Είναι για μένα μια δύσκολη ώρα, γιατί από τη μια μεριά έχω μια μεγάλη χαρά που γυρίζω στο νησί σας, που πραγματικά σε όλα τα χρόνια της δικτατορίας ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή. Όμως από την άλλη μεριά είναι η πίκρα μου πολύ μεγάλη, γιατί έρχομαι κάτω από αυτές τις συνθήκες και ακόμα γιατί ξέρω πολύ καλά ότι την ελευθερία που κερδίσαμε στην Ελλάδα μετά 7 χρόνια εκτατορίας την πληρώσατε εσείς τόσο πολύ ακριβά. Δηλαδή η σχέση η δική μας που είναι τόσο πάρα πολύ στενά, στενή πάντοτε, η σχέση ανάμεσα στους Έλληνες Ελλάδας, Έλληνες της Κύπρου, αυτή τη στιγμή πήρε ένα καινούριο χαρακτήρα, ένα καινούριο χρώμα. Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο χρέος να πληρώσουμε απέναντί σας. Βέβαια, όπως και εσείς θα καταλαβαίνετε, είμαστε κι εμείς θύματα ίδια του ίδιου εχθρού, του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Αυτά τα λέω για να δικαιολογηθώ σαν Έλληνας από την Ελλάδα, αλλά γιατί οπωσδήποτε και χωρίς αυτά το χρέος μας για την ελεύθερη και ανεξάρτητη Κύπρο είναι μεγάλο. Και από τον καιρό που ξέρω τουλάχιστον τον εαυτό μου στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Στην αρχή για την Ένωση. Και όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη και ελεύθερη, για την ανεξαρτησία της και ελευθερία της. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εκατοντάδες έχουν δώσει ζωή τους για την ανεξάρτητη Κύπρο και χιλιάδες έχουν υποστεί διώξεις
Το πράγμα είναι τώρα τι κάναμε σήμερα. Νομίζω ότι σε αυτή τη δύσκολη θέση ο ελληνικός λαός συναισθηματικά, ψυχικά είναι στο πλευρό του κυπριακού λαού. Όμως αυτό δεν φτάνει. Νομίζω ότι στην Ελλάδα στο βάθος αγνοούν το μέγεθος της τραγωδίας. Βέβαια, όταν τα λέει κανείς με νούμερα, ψυχρά, περνάνε στήλες στο εφημερίδιο και μετά ξεχνιόνται. Για την ευθύνη αυτή, την ευθύνη αυτή ποιος υφέρει? Για το ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει άγνοια του μεγέθους της τραγωδίας. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι θέμα μόνο κυβερνητικό. Είναι θέμα περισσότερο, αν θέλετε, των κοινωνικών παραγόντων. Γιατί πιστεύω ότι σε μια κοινωνία, εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, είναι οι κοινωνικοί παράγοντες, αυτοί οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν μπροστά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, κοινωνικά προβλήματα, στην κοινωνική ζωή. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, αυτά που λέμε κοινωνικά στελέχη, συνδικαλιστικά στελέχη και φυσικά τα κόμματα. Πάνω απ' όλα τα κόμματα, ίσως γιατί τα κόμματα πρέπει κατά κάποιο τρόπο το καθένα να εκπροσωπεί στο βαθμό που είναι στο κομμάτι που είναι ένα κομμάτι από τον ελληνικό λαό. Δεν είναι έτσι? Τα κόμματα δεν κάνουν αυτή την προσπάθεια. Έχουν μια ενδοστρέφεια τα κόμματα. Ασχολούνται πολύ, ας πούμε, με τα δικά τους τα προβλήματα ή με τα αμοιβαία τους προβλήματα, ενώ δεν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλες οι προσπάθειες όλων των Ελλήνων να στραφούν σε αυτό το πρόβλημα νούμερο ένα, που δεν είναι ένα πρόβλημα που από την εξέλιξή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η εξέλιξη στην Ελλάδα. Διότι μια σύραξη στην Κύπρο κλπ. Μπορεί όλα να τα αλλάξει στην Ελλάδα. Επομένως, το πρόβλημα της ειρήνης ή του πολέμου εδώ και κυρίως το πρόβλημα της αποκατάστασης της κυπριακής ανεξαρτησίας με την εκδίωξη των ξένων στρατευμάτων δεν είναι μόνο ένα θέμα τιμής για τους Έλληνες, είναι και θέμα ασφάλειας για τους Έλληνες. Και στο θέμα αυτό απάνω νομίζω ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά πέραν τούτου υπάρχει το πρόβλημα της μεγάλης τραγωδίας, ανθρώπινης τραγωδίας. Όταν 200.000 είναι πρόσφυγες και ζουν έξω από τα σπίτια τους, όταν τα σπίτια τους που έχουν ζήσει χιλιάδες χρόνια τα παίρνουν τώρα και βγάζουν Τούρκους κλπ. Είναι κάτι τρομερό το οποίο γίνεται σήμερα κάτω μέσα σε αυτόν τον αιώνα του πολιτισμού, μέσα στη μύτη μας, μέσα στη μύτη της Ευρώπης. Και στην Ευρώπη που εγύρισα επί δύο μήνες, αφιερώνοντας και εκεί τα κονσέρτα μου στην Κύπρο, διαπίστωσα ακόμα περισσότερη άγνοια στο κυπριακό πρόβλημα. Θα έπρεπε ίσως να αναλυθεί μια μεγάλη σταυροφορία. Ίσως ο πρόεδρος Μακάριος, ίσως εδώ πέρα οργανώσεις, τα κόμματα, να καλούσαν τους αρχηγούς των κομμάτων, εκπροσώπους των κομμάτων. Θα έπρεπε να γίνει μια ελληνοκυπριακή συνδιάσκεψη που να τα δείτε θέματα αυτά, ώστε να μπορεί να υπάρξει μια επιστράτευση του ελληνικού λαού, επιστράτευση πνευματική, ψυχική, πατριωτική, οικονομική, από κάθε άποψη. Βέβαια, το μόνο που μπορεί να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η θέληση, δηλαδή ο κάθε Έλληνας, ανεξάρτητα που βρίσκεται, είναι επιστρατευμένος για την Κύπρο και αν χρειαστεί είναι έτοιμος και να δώσει και τη ζωή του. Αυτό δεν είναι λόγια. Και αυτό είναι αλήθεια, γιατί βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα έχουν ακριβώς την ίδια άποψη και είμαι σίγουρος ότι αν τους ζητηθεί θα πάνε εκεί που πρέπει για να φτάσουν σε αυτό το νησί όταν δεν κατάφεραν να φτάσουν το 1974, αγαπητέ μου κύριε Ανδρόπουλε. Ναι. Και είχατε πει ότι ο τελευταίος των τελευταίων μεγάλων Ελλήνων είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ναι, ναι. Έτσι έκλεισε μία σελίδα με πολλούς κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους, με τον καημό μέσα τους της Ελλάδας, όπου ο Μίκης ήταν το τελευταίο σε αυτόν, ναι, τον μεγάλο. Θα θέλατε οι άνθρωποι να είναι ειλικρινείς? Η απάντηση είναι δεδομένη. Βέβαια. Και γνήσιοι και αυθεντικοί. Γνήσιοι και αυθεντικοί. Τι προκαλεί τότε αυτές τις ψεύτικες συμπεριφορές, αγαπητέ? Νομίζω η καινούργια ζωή έχει μετατοπιστεί προς ένα ψεύτικο πράγμα. Τουλάχιστον μια κατηγορία συνανθρώπων μας πηγαίνουμε ευκολία σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά όμως είναι μια ηλουχία πολλών πραγμάτων που πάνε τα πράγματα προς τα εκεί. Ναι. Ο Σεφέρης έλεγε κάπου στις δοκιμές του ότι εάν διαγράψουμε μια σελίδα από το παρελθόν, διαγράφουμε
μια μεγαλύτερη σελίδα από το μέλλον. Από το μέλλον. Άρα οι ρίζες, η παράδοση, το παρελθόν, η μνήμη, η ιστορία νομίζω πρέπει να καθοδηγούν και μας τους μεγαλύτερους αλλά και τις περισσότερες τις νεότερες γενιές. Δεν θέλω να δω τους Έλληνες να χάνουν αυτό το ωραίο που έχουν και να μεταβάλλονται σε ασήμαντα θλιβερά ανθρωπάκια που κυνηγούν ασταμάτητα το χρήμα και την καλοπέραση. Είχε πει εξέχαστη Μελίνα Μερκούρη σε μια τελευταία της συνέντευξη. Το συμπεριλαμβάνεται στις σκηνές και εικόνες μιας εποχής. Έχεις την εντύπωση, λέτε χαρακτηριστικά, πως δυστυχώς αυτό έγινε τελικά. Μόνο που δεν ζει η ίδια για να το δει, κύριε Ανδριόπουλε. Ναι, είναι μια πικρή διαπίστωση. Αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι έξω από τα πράγματα αυτή η διαπίστωσή μου. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν είναι κανείς παρατηρητικός και έχει ένα πόνο για τα πράγματα, το βλέπει. Ναι. Μιλάω για την Ελλάδα, για την Κύπρο. Νομίζω είναι πολύ καλή για τα πράγματα, όπως τα περιέγραψα στο κείμενο στο που διαβάσατε. Μάλιστα. Όμως, αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν. Δηλαδή, η ζωή έχει τις κορυφώσεις της και τις υφές της. Πολύ σωστά. Ίσως τώρα να ζούμε μια ύφεση. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα ανέβουν πάλι, γιατί οι Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων ζουν με τα πετάγματα. Τους αγαπάνε οι θεοί, εγώ θα έλεγα. Τους αγαπάνε και τους προστατεύουν. Και τους προστατεύουν. Τόσες επιδρομές, με συγχωρείτε που σας ελάτε, παρακαλώ. Τόσες επιδρομές, τόσες κατοχές από ξένες φυλές, ξένους λαούς, κι όμως δεν χάσαμε ούτε τη γλώσσα μας, ναι, ούτε την παράδοσή μας, ούτε πέρασαν τον πολιτισμό μας. Ναι. Ίσως αυτά μας κρατήσουν. Ναι, έχουμε και το φορτίσιμο και το πιανίσιμο. Έτσι, ακριβώς. Αν μιλάμε ακριβώς και με την μουσική ορολογία. Και αν θέλουμε να πούμε κάποια στιγμή την ευτυχία στη ζωή, τι θα ήταν αυτό, αλήθεια, κύριε Ανδριόπουλο? Η ευτυχία στη ζωή είναι μια σειρά ψυχικών και πνευματικών πραγμάτων, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ανώτερα από το χρήμα. Πολύ σωστά. Ναι. Εγώ αυτά υπερασπίζομαι. Ναι. Είναι ανώτερα από το χρήμα. Διότι αυτά δίνουν μια πληρότητα, δίνουν ομορφιά ψυχική και πνευματική και μεταφέρουν συγκινήσεις όμορφες σε ένα άλλο επίπεδο. Και θα πρέπει να διατηρούμε και αυτό το όνειρο. Ναι. Ή κάνω λάθος? Όχι. Από την αρχή. Το όνειρο, ναι, το όνειρο. Η φαντασία να ταξιδεύει, το όνειρο. Μάλιστα. Σε όμορφους κόσμους, σε όμορφα ταξίδια. Σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη και σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου, το όνειρο παρακαλώ. Κοιμούμαι και
Ελένη και Σουζάννα Βουγιούκλη από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, των καλών συναδέλφων της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, τον αγαπητό κύριο Ανδριόπουλο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Μπορείτε να απολαύσετε στις 23 του μήνα, στις 8.30 το βράδυ, στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και στις 24 την ίδια ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μίλτος Λογιάδης. Θα ήθελα να αναφερθώ, μην το ξεχάσω, και να ευχαριστήσω δύο σημαντικούς χορηγούς. Που με τη βοήθειά τους στην οικονομική προς την ορχήστρα διευκόλυναν πάρα πολύ να γίνουν αυτές οι δύο συναυλίες. Μάλιστα. Ο πρώτος χορηγός είναι ο Δήμος Λεμεσού και ο Δήμαρχος ο κύριος Νικολαίδης, ο οποίος συμπαραστάθηκε από την πρώτη στιγμή και τον ευχαριστώ θερμά και τον Δήμο και τον κύριο Νικολαίδη. Και ο άλλος είναι ο εκλεκτός και αγαπημένος μου φίλος, ο Χριστόδουλος φίλος, ο Χριστόδουλος ο Βασιλιάδης. Βασιλιάδης, μάλιστα. Ο οποίος και αυτός βοήθησε οικονομικά την ορχήστρα. Προκειμένου να γίνουν αυτές οι δύο συναυλίες. Γιατί αγαπάνε τον πολιτισμό και τον σέβονται. Να ξέρετε. Ναι. Και γιατί τον έχουμε πολύ ανάγκη. Ναι, όπως και εσάς, ανθρώπους σαν και εσάς και τη δουλειά σας. Ξαναγυρίζουμε αυτή η συναυλία, αυτές οι δύο συναυλίες είναι ότι ξαναγυρίζουμε σε πράγματα που στο κοντινό παρελθόν ήταν γνώριμα, δηλαδή στα έργα. Γυρίζουμε στα έργα, όπου το τραγούδι φεύγει από τη στενή του, από το στενό του κύκλο και ανοίγεται προς την έντεχνη μουσική, προς το πεδίο μιας συμφωνικής ορχήστρας και μιας ωραίας χοροδίας και δύο ερμηνευτών οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο λυρικό τραγούδι. Ο Χριστογιαννόπλος κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, σε όλα τα λυρικά θέατρα της Ευρώπης. Μάλιστα. Το ίδιο και η Θεοδόρα Μπάκα. Μάλιστα. Ναι. Και βέβαια απλώνεται και φτάνει και κάτω από τη σκηνή και επιστρέφει σε εσάς, είμαι σίγουρος. Γιατί αυτό θα πρέπει να το εισπράτετε μέσα σε αυτές τις δεκαετίες και ίσως αυτό να σας δίνει και τη δύναμη αλλά και την ευλογία από το Θεό για να συνεχίζετε. Τη δύναμη, κύριε. Βέβαια. Η ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση και μεγαλύτερη ευτυχία για ένα καλλιτέχνη. Ναι. Δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να γράφει μόνο, και αν κανείς κεντρικός το λέει, δεν λέει την αλήθεια. Ναι. Μόνο για τον εαυτό του. Δεν γίνεται αυτό. Σωστά. Θα γράψει άσχημα πράγματα. Οι αρχαίοι Έλληνες και ειδικά η Αθηναϊκή Δημοκρατία έδιναν θεμελιώδη σημασία στην ατομική συμμετοχή, κύριε Ανδριόπουλε, αλλά και στην ανάληψη της ευθύνης. Σπουδαία λέξη. Βέβαια. Μικρή, αλλά σπουδαία. Και στη δραστηριοποίηση όλων για το κοινό καλό. Έχουμε πάρει από το παράδειγμά τους. Ως νέο Έλληνες, ας μου επιτραπεί ο όρος. Νομίζω περισσότερο έχουμε πάρει από τα αρνητικά τους. καμιά φορά όταν είμαι έτσι στενοχωρημένος, σκέφτομαι αυτό, ότι τελικά παίρνουμε από όλη αυτή τη μεγάλη, την πλούσια παράδοση, στο πνεύμα, στην τέχνη, στο λόγο, στα πάντα που... εάν παίρναμε θα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Και αφήναμε, γιατί είχαν και αυτοί τα αρνητικά τους. Ναι. Και αφήναμε τα αρνητικά τους. Γιατί και το κοινό καλό. Τη διχόνοια. Το φθόνο. Ναι. Είδαμε πού μας οδήγησε. Βέβαια. Σε καταστροφές. Ναι, σε καταστροφές. Και στην Κύπρο και το 22. Στη Σμύρνη. Δηλαδή, και στην κατοχή με τον εμφύλιο και αυτά. Μάλιστα. Τι ήταν αυτή. Ήταν ακραίοι διχασμοί. Ναι. Ήταν αυτά τα πράγματα. Κύπρος θα πει, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Κύπρος θα πει, όπως έλεγε ο Σεφέρης, ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Ναι, αλήθεια. Ναι, όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμα. Ναι, βλέπω στην Κύπρο μία από τον κόσμο που συναντώ και συνομιλώ, μία αθωότητα, μία αγνότητα και ο πόνος τους μεταφράζεται σε ευγένεια. Και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Όταν λοιπόν αυτός ο πόνος ξεχύλιζε από τα αντίσκηνα το 1974 και ένα χρόνο μετά το 1975 και για τα επόμενα έτη, άνθρωποι πήγαν και συνάντησαν τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη στο μοναδικό στάδιο που υπήρχε τότε στο κέντρο της Λευκωσίας, το παλαιό στάδιο Γασιπή. Εκεί ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης είχε έρθει για πρώτη φορά για να δώσει τη συναυλία του. Παρόν και ο αρχιεπίσκοπος τότε Μακάριος ο Τρίτος. Και οι χιλιάδες των ανθρώπων ωστόσο που με τα λίγα που είχαν κατάφεραν και μπήκαν σε αυτό το στάδιο και απόλαυσαν ή αν θέλετε εξέφρασαν και την λύπη τους ή ζήτησαν και την αγκαλιά και τη συμπαράσταση ενός ανθρώπου είδωλο για όλους εμάς μέσα στις δεκαετίες. Από το αρχείο του ΡΙΚ
Το χρυσοπράσινο φύλλο από τον ίδιο. Θέλετε να τα ακούσουμε? Βέβαια, παρακαλώ. βέβαια. Το τραγούδι της Αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε, όταν ήσασταν φαντάρο στην ΕΛΔΙΚ εδώ στην Κύπρο, ήσασταν και ανεπιθύμητο στου 5 μήνες και εκδιωχθήκατε, ή κάνω λάθος? Ναι. Ήρθαμε με μια αποστολή στρατιωτών, 1000 Μάλιστα. στρατιωτών, καλοκαίρι, και πήγαμε όλοι στην ΕΛΔΙΚ. Ναι. Έμεινα μέχρι το Φεβρουάριο και εκεί άρχισαν να ανακρίσεις από τους διοικητές εκεί του στρατοπέδου. Τους εγκάθετους. Ναι, τους εγκάθετους και αυτά. Ανακρίσεις επί ένα μήνα, κάθε δεύτερη μέρα, από την ΕΣΑ, από το δεύτερο γραφείο, από αυτά τα πράγματα. Να μην σταπολιλογώ, με διώξανε νύχτα. Πήγανε με ένα αυτοκίνητο και με συνοδεία 2 εσαντζίδων στη Λεμεσό. Μπήκα σε μια βάρκα και σε ένα καράβι και με στείλανε σε ένα τάγμα ανεπιθυμήτων, γιατί τους δημοκρατικούς. Τα δημοκρατικά παιδιά της εποχής θα πηγαίναν, ήταν ανεπιθύμητα και πήγαμε όλοι μαζί σε ένα στρατόπεδο στη Λαμία. Μάλιστα. Και μετά όλα τα κακά τα οποία. Μετά είδατε τι ακολούθησε. Ναι. Από τότε προετοίμαζαν αυτή τη φρικτή πράξη, ναι, που την έκαναν το 1974. Δηλαδή την ανατροπή του Μακαρίου και ό,τι ακολούθησε. Ο Ευρυπίδης, αν ζούσε, θα λέγατε ότι θα ήταν ευτυχής
Γιατί θα είχε άφθονο υλικό για τον καμβά του, των τραγωδιών του. Για να γράψει ακόμα κάποιες τραγωδίες. Mm. Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Η αμαρτία, μου λέτε χαρακτηριστικά, σε άλλο ένα σημείο. Παρακαλώ. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου η τραγωδία με την ευτυχία, με την ομορφιά συνυπάρχουν πάντα. Ναι. Λοιπόν, πάνε μαζί. Το είπε και ο Καζαντζάκης. Όπως και η μεγαλοσύνη, ναι, με την κατάπτωση. Πολύ σωστά. Και με την ταπεινότητα. Το είπε και ο Καζαντζάκης. Ναι. Ανέκαθεν ένιωθα πως ζούμε και υπάρχουμε σε δύο Ελλάδες. Η μια είναι αυτή που μας πεθαίνει. Έτσι, ναι. Και η άλλη είναι αυτή που μας δίνει ανάσες, ναι, κύριε Ανδριόπουλε, ναι, και αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκηνές και εικόνες μιας εποχής. Η αμαρτία μου δεν είναι ότι αγάπησα την Ελλάδα, αλλά που πήρα στα σοβαρά τους νεοέλληνες, σκορπίζοντας άνθη και κρίνα στη βρωμιά. Ναι, και κάπου λέω ότι δεν τραγουδήσαμε αυτήν την Ελλάδα, αυτή που βλέπουμε το τελευταίο καιρό, δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Τραγουδήσαμε μια άλλη Ελλάδα, όπως λέει και η Μελίνα που διαβάσαμε, ναι, ωραίο απόσπασμα. Όπου, γιατί έτσι διαμορφωθήκαμε, έτσι καλουχηθήκαμε. Εμείς... Που απέχει από αυτό που ζήσαμε και ονειρευτήκαμε, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ναι, 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 απέχει πάρα πολύ. Απέχει πάρα πολύ. Δεν μπορεί νεότεροι νεοέλληνες να μην γνωρίζουν τον Θοδωράκη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Ρίτσο, τον Σεφέρι. Και συμβαίνει αυτό. Δεν μιλάει... Αυτοί οι κορυφαίοι Έλληνες δεν μιλούν καθόλου για πολλούς νεοέλληνες, ναι, δεν τους λένε τίποτα. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε, όπως είπα προηγουμένως, χωρίς μνήμη, χωρίς παρελθόν, χωρίς ιστορία, χωρίς λαϊκή παράδοση. Ναι, και ο σύγχρονος πολιτισμός, να το δεχτούμε, γιατί η εποχή. Και η εξέλιξη. Και η εξέλιξη, όλα αυτά είναι μέσα στη και ζωή. Και ότι πάμε μπροστά. Αλλά όμως έχουμε και μια θεμελίωση. Mm. Και όταν ξεριζωνόμαστε από αυτή τη θεμελίωση, είμαστε μετέωροι πια και μας χτυπάνε όλοι οι αέριδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεριζωθούν ποτέ αυτοί οι όμορφοι μπαξέδες, τους οποίους γράψατε μαζί με τον Μάνο Ελευθερίου και οι οποίοι θα συνεχίζουν να ανθούν, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Ή κάνω λάθος? Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι και τώρα ανθούν και σε αυτές τις εποχές τις περίεργες ανθούν, αλλά όπως είπα θα ξαναδημιουργηθεί η ανάταση, ναι, και πάλι θα ξανανθίσουν ό,τι όμορφο. Γιατί θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Έχει δημιουργηθεί σε αυτόν τον τόπο. Ελάτε, παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς.
παλικάρια, τα παλικάρια να κερνά. Όλες αυτές τις μελωδίες και πολλές άλλες, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου που τιμά τον Ηλία Ανδριόπουλο, με δύο πολύ ξεχωριστές συναυλίες που έχει προγραμματίσει να γίνουν στην Κύπρο, την 5η 23 του μήνα στις 8.30 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο και την Παρασκευή 24 του μήνα την ίδια ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Τη μουσική διεύθυνση θα έχει ο Μίλτος Λογιάδης. Στις συναυλίες θα παρουσιαστούν και δύο σπουδαία έργα του συνθέτη που ξεφεύγουν από τα στενά πλαίσια του τραγουδιού και ανοίγονται στην έντεχνη περιοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας. Είναι «ΕΟΔΕ» του Ανδρέα Κάλβου που θα ερμηνεύσει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος και οι προσανατολισμοί, το Οδυσσέα Ηλίτη που θα ερμηνεύσει η Θεοδώρα Μπάκα. Οι προσανατολισμοί θα ακουστούν για πρώτη φορά στην ολοκληρωμένη αυτή νέα τους ενορχιστρωτική γραφή για μέτσο, σοπράνο, ορχήστρα και μεικτή χοροδία. Θα συμμετέχει επίσης και η μεικτή χοροδία Άρης Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του Σόλωνα Κλαδά. Ο διακεκριμένος ηθοποιός της Κύπρου, Δόκτωρ Κώστας Χαραλαμπίδης, θα διαβάσει ποιήση Κάλβου και Ηλίτη επί σκηνής. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, με το τιμητικό αυτό αφιέρωμα στον αγαπητό κύριο Ανδριόπουλο, εγγενιάζει τον καινούριο θεματικό της κύκλο μουσική και ποιήση. Η τέχνη είναι πολιτική όπου κανείς λέει αυτά που θέλει ελεύθερα. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέου? Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν περάσετε όμορφα μαζί μας σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, γιατί κάνω μια ωραία συζήτηση, μια ωραία κουβέντα και θέλω να πιστεύω ότι δώσαμε κάποια σινιάλα που τα ήθελε και τα θέλει ο κόσμος και αυτά τα σινιάλα είναι σινιάλα ψυχής, αγάπης και ομορφιάς που πηγάζουν από το μεγαλείο της τέχνης, μάλιστα, της μουσικής. Θεωρείτε πως αυτό το ταρακούνημα και της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε και της πανδημίας, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε, πέραν από τις τραγικές βέβαια αυτές συνέπειες, ίσως μας ξυπνήσει και λίγο αυτό το λίθαργο στον οποίο ζούμε και βιώνουμε. Το πιστεύω, ναι. Είμαστε σε ένα, όπως σωστά το λέτε, σε ένα λίθαργο. Εγώ είπα απάθεια και αδιαφορία και αυτά, αλλά είναι μερικές φορές και εγώ έχω συνδέσει ότι είναι ένας λίθαργος. Πρέπει να βρούμε την περπατησιά μας. Ναι. Και τα σινιάλα μας σήμερα προς τα εκεί προσανατολίζουν. Ναι. Και θα πρέπει να μας προσανατολίζουν. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που δώσατε την ευκαιρία να πω κάποια πράγματα που ήθελα να τα πω έτσι και να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος με αγαπάει μέσα από τη μουσική και από τα τραγούδια μου και από την συμπεριφορά μου στη ζωή και τη στάση μου στη ζωή. Βέβαια. Γιατί πρέπει αυτά να έχουν μια αλληλουχία και να μην είναι το ένα κόντρα στο άλλο, να πηγαίνουν μαζί. Ποιο είναι το μυστικό αυτής της γαλήνης και της ηρεμίας που σας χαρακτηρίζει, αλήθεια? Είναι η ομορφιά της τέχνης, η ομορφιά της μουσικής, ναι, η οποία συνέχεια σε αναζωογονεί, συνέχεια σε κρατάει σε εγρήγορση και σου δίνει καινούργιες ιδέες και σε ομορφαίνει, ναι, και σε ταξιδεύει σε μια άλλη πραγματικότητα. Και σίγουρα θα πρέπει να ευλογούμε και το κάθε τι που μας συμβαίνει, ακόμα και τα δυσάρεστα, κύριε Ανδριόπουλο. Άνθρωποι είμαστε, μέσα στη ζωή υπάρχουν τα ευχάριστα και υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες στιγμές που κανείς δεν το επιθυμεί, κανείς δεν το θέλει, αλλά δυστυχώς στην πορεία της ζωής συμβαίνουν και αυτά. Ευτυχία θα πει? Ευτυχία θα πει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, με τους φίλους σου, με τους ανθρώπους που σε αγαπούν και αγαπάς. Και είναι και τα πιο πολύτιμα, άλλωστε. Αυτή είναι η ευτυχία. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Ναι, είναι εφήμερα και δεν έχουν διάρκεια, σωστά. Για όλη αυτή την κατάθεση ψυχής σας, για όλη αυτή την προσφορά και την μουσική πορεία σας, για αυτές τις σκηνές και εικόνες μιας εποχής και για όλα όσα προσφέρετε στον ελληνισμό και στη μουσική ευρύτερα, είμαστε υπερήφανοι για σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς που σήμερα μας τιμήσατε στο στούντιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Χάματσο, μέσα από την καρδιά μου. Να είστε πάντα καλά. Μου δώσατε μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατά την Κυπριακή, ο Θεός να σας γλέπει και να σας σέπει, αγαπητέ μου κύριε Ανδριόπουλε. Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2 και γύρω στις 11 το βράδυ, τοπική ώρα Κύπρου, στο Δορυφόρο για όλους εσάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Δεν είναι δύσκολο. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.